Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στον Άγιο Νικόλαο, στον ομό Λασιθίου στην Κρήτη, για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα απάντησης στην πολιτική ηγεμονία της δεξιάς. Η απάντηση στη δεξιά δεν μπορεί να δοθεί υιοθετώντας την ατζέντα και τις θέσεις δεξιάς. Δεν μπορεί να δοθεί με θέσεις παραπλήσιες στο φορολογικό, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική και με τους εξοπλισμούς. Αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική κοινωνία είναι μια ευθεία αντιπαράθεση, στρατηγική αντιπαράθεση με τον πυρήνα της ιδεολογίας της δεξιάς. Και η Νέα Αριστερά είναι εδώ. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ ακριβώς για να σηκώσει το γάντι της ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό και ριζοσπαστικό ταυτόχρονα. Με μια πολιτική δύναμη η οποία είναι αξιόπιστη, μαχητική, τεκμηριωμένη και επιθυμεί να εκφράσει και στην κάλπη των ευρωεκλογών την επιθυμία του ελληνικού λαού για μια διαφορετική προοπτική για τον τόπο. Δεν μπορεί η μονοκρατορία της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη να είναι η μόνη διέξοδος για την ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια πιστική αριστερή απάντηση. Και η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να τη δώσει. Μακριά από λογικές lifestyle, μακριά από λογικές εκφυλισμού της πολιτικής, μακριά από λογικές του μέσου όρου. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια καθαρή στρατηγική θέση απέναντι στην πολιτική της δεξιάς. Με το ψηφοδέλτιο της Νέας Αριστεράς στην κάλυψη των ευρωεκλογών, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία, έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν και στην κάλπη αυτό το οποίο μας λένε στις περιοδίες μας. Ότι δεν πάει άλλο. Ότι χρειάζεται μια πιστική απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Χρειάζεται μια ισχυρή ψήφος αποδοκιμασίας στη δεξιά. Και αυτήν τους καλούμε να τη δώσουν στις 9 Ιουνίου. Το κενό που έχει να καλύψει Νέα Αριστερά ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό στη χώρα μας, στο προοδευτικό σκέλος του πολιτικού χάρτη, το οποίο διαμορφώνεται ακριβώς διότι οι ηγεσίες των παραδοσιακών κομμάτων του χώρου δεν μπορούν να εκφράσουν τις αγωνίες του ελληνικού λαού για μια διαφορετική προοπτική. Πολιτικές ηγεσίες οι οποίες αναλώνονται σε μια ρητορική αντιπαράθεση με τη δεξιά, η οποία δεν έχει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι υπέρ του κοινωνικού κράτους και κατά της ρήκνωσής του και την ίδια στιγμή να υπερψηφίζεις τους υπέρογκους εξοπλισμούς του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή. Δεν μπορείς να ακολουθείς μια πολιτική ναι μεν αλλά όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν μπορείς να μην είσαι καθαρός ότι η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας αποτελεί κεντρική κομβική προτεραιότητα για την ελληνική κοινωνία για τα επόμενα χρόνια, όπως διαπιστώσαμε και εδώ στις δομές υγείας στα νοσοκομεία της Κρήτης, που βρίσκονται και αυτά σε κατάσταση διάλυσης. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό, μακριά από εμάς λογικές μικρομεγαλισμού. Δεν λέμε ότι θα το καλύψουμε μόνοι μας, όμως η συγκρότηση της Νέας Αριστεράς και η συμμετοχή της στην κάλπη των ευρωεκλογών δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να δημιουργήσουν το εφαλτήριο για τη συνολικότερη ανασύνθεση που χρειάζεται την επόμενη μέρα, η οποία περνάει μέσα από την ενδυνάμωση της Νέας Αριστεράς. Μια δεύτερη ερώτηση. Η Νέα Αριστερά είναι συμφωνή στις συνεργασίες η επόμενη μέρα, δηλαδή όχι τώρα σε ευρωεκλογές. Αν πάμε στις βουλευτικές, θα είναι μια μέρα που θα συνεργαστείτε με κάποια κόμματα και αν αυτά αν γεννήθηκαν? Προφανώς χρειάζεται συνολικότερη ανασύνθεση. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αντίπαλο δέος απόνοιξης δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με συνεννοήσεις κορυφής. Δεν μπορεί να γίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Πρέπει να γίνει σε σοβαρή προγραμματική βάση. Εμείς, όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα πήραμε και πρωτοβουλίες, όπως για την αντισυνταγματική ρύθμιση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ζητήσαμε από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να καταθέσουν από κοινού με εμάς πρόταση δυσπιστίας. Όπως για το Παλαιστινιακό και τη γενοκτονία στη Γάζα, που ζητήσαμε κοινή δράση από τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης απέναντι σε όλο αυτό το έγκλημα το οποίο συντελείται και την σιωπή που συνιστά συνενοχή για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι όμως κρίσιμο, είναι, αν θέλετε, η αναγκαία συνθήκη, η ενδυνάμωση της Νέας Αριστεράς στις ευρωεκλογές για να μπορέσει να παίξει τον ρόλο του καταλήτη στις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.